Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Τρίτη σήμερα, 14 του Απρίλη του 2014 και η πρώτη έκδοση από την τηλεόραση Ωμέγα και πάλι κοντά σας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Να υπενθυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 22-41-065-465, με το φάξ το οποίο μπορείτε να στέλνετε γραπτά τα μηνύματά σας και την δισογραφία που είναι το 22-41-062-563 και για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά, μέσω email δηλαδή, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι πρώτη έκδοση papaki-omega-tv.net. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και μέσα από το διαδίκτυο ολοζώντανα, κανονική ροή προγράμματος, όλο το 24ωρο, πληκτρολογώντας το www.omegatv.net και αυτό μπορείτε να το κάνετε είτε στο ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε στο λάπτοπ, είτε το iPad, είτε το tablet, ακόμη το και το κινητό σας τηλέφωνο. Οπότε μπορείτε να μας παρακολουθείτε όπου και αν βρίσκεστε. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Αρίσταρχος και η Θωμαΐς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν. Και να πάμε τώρα να δούμε την επικαιρότητα, όχι από τις εφημερίδες φυσικά, διότι δεν κυκλοφορούν σήμερα λόγω της χθεσινής αργίας, αλλά από το φακό της κάμερας της τηλεόρασης Ωμέγα. Το θέμα του μεταναζευτικού, κυρίες και κύριοι, των παράνομων μεταναστών που εισέρχονται κατά ορδές από τα απέναντι τουρκικά παράλια. Επιτέλους ξύπνησε, θα να πούμε, η κυβέρνηση και αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Παρούσε βέβαια και η αρμόδια υπουργός. Έχουμε υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω πώς θα δει τα πράγματα. Παρόλο που πήγε στην ΚΟ, δεν αφουγκράστηκε και φαίνεται τίποτα. Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στα νησιά και είχαμε αρκετούς την τελευταία περίοδο και όσο φτιάχνει ο καιρός θα έχουμε ακόμη περισσότερους. Κάποιες πληροφορίες λένε για πληθυσμό που φτάνει το 1 εκατομμύριο. Πρόσκειται οι περισσότεροι είναι μάλλον Σύριοι μετανάστες λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, είναι πρόσφυγες δηλαδή. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να αντέξουν τα νησιά ούτε για μερικές ώρες, όχι για 2, 24 ή 3 μέχρι να μεταφερθούν. Η ενίσχυση του λιμενικού σώματος είναι ένα βασικό θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς επίσης και η παρουσία της Frontex, η οποία δεν υπάρχει, έχει ατονίσει τελείως. Προτιμούν τα τουρκικά παράλια, διότι είναι πολύ πιο κοντά και βέβαια από το νότο έρχονται, άρα τους βολεύει καλύτερα, θα έλεγα. Όμως είναι και ένα μεγάλο επάγγελμα το δουλεμπόριο, κυρίες και κύριοι, γιατί περί αυτού πρόκειται του είδους και δυστυχώς δύσκολα μπορείς να αντεπεξέλθεις. Τώρα, ο υπουργός είπε, λέει, όταν πάνε στην Αθήνα, εγώ λέει, είδα, λέει, και ανθρώπους να λιάζονται σε πλατεία. Κακώς, λέει, γίνονται τα ρεπορτάζ και σε τέτοια μέσα που κάνουν αντιπολιτικά ρεπορτάζ δεν πρόκειται να εξαφανιστώ. Αν λοιπόν το θέμα της υπουργού είναι σε ποια κανάλια θα εμφανιστεί στην Αθήνα και αν πρέπει οι δημοσιογράφοι να κάνουν καλά ή όχι τη δουλειά τους με τις ερωτήσεις που βάλουν και τα παράπονα βέβαια που λένε οι κάτοικοι των περιοχών, τι να πούμε από εκεί και πέρα, δεν ξέρω πραγματικά. Μάλλον δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε, γιατί οι νησιώτες το ζουν έντονα, κυρίες και κύριοι, και βέβαια σε μια περίοδο τουριστική που ξεκινάει τώρα, φανταστείτε να έχεις αυτό το πρόβλημα. Είναι και πρόβλημα υγείας μεγάλο, ταλαιπωρημένοι από τη χώρα που ξεκινούν. Δεν υπάρχουν καν γιατροί να τους εξετάσουν, δεν αρκούν για τους κατοίκους των περιοχών, πόσο μάλλον βέβαια και των μικρών νησιών. Είναι μεγάλα, πολύ μεγάλα τα προβλήματα, κυρίες και κύριοι, και ο δήμαρχος από την ΚΟ, ο κύριος Κυρίτσης, κραυγή αγωνίας, εξέφρασε, αν μη τι άλλο βέβαια, ποιος θα τον εισακούσει. Είναι μεγάλο θέμα. Να πάμε να δούμε τι λέει ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Φλεβάρης, ο οποίος έτυχε να ζάνει και αυτές τις μέρες, να δούμε για το θέμα του μεταναστευτικού, των λάθρων μεταναστών, παράνομων μεταναστών, όπως θέλετε πείτε, κυρίες και κύριοι. Η ουσία είναι η ίδια και δεν θα παίξουμε με τις λέξεις. Να δούμε τον κύριο Φλεβάρη. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχηθώ σε όλα τα νησιά, σε όλους τους νησιώτες μας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, και βέβαια να υπογραμμίσω και εγώ την ασύμμετρη απειλή που δέχεται η πατρίδα μας από την ανεξέλεκτη, συνεχής, αθρώα είσοδο παράνομων μεταναστών. Είναι το πρώτο θέμα που έθεσε στην ατζέντα όταν ανέλαβε η νέα Περιφερειακή Αρχή. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος, είπε ότι εγκαίρως
εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί δραστικά με τρόπο που να είναι συγκροτημένος, δηλαδή πρώτη αντιμετώπιση στα σημεία εισόδου, στους τόπους όπου εισέρχονται, που είναι τα νησιά, τα απομακρυσμένα της Δωδεκανήσου, αλλά και γενικά η περιοχή μας, η νησιωτική περιοχή μας, και αφετέρου τι γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς. Αποδείχθηκε σήμερα, λίγους μήνες μετά, ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Και είναι μια κατάσταση που δεν σημαίνει ότι έρχονται στα νησιά, τους καταγράφουμε, τους βάζουμε στο πλοίο της γραμμής και τους παίρνουμε στο κέντρο των Αθηνών, στην Ομόνια, όπου καθής εξ αυτών τραβάει για εκεί που θέλει ανεξέλεγκτος και χωρίς συγκροτημένο τρόπο. Η κατάσταση είναι χαοτική σήμερα. Έχουμε συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά και ελπίδα ότι η πολιτεία θα πάρει δραστικά μέτρα, από κοινού όμως με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πρέπει επιτέλους να δραστηριοποιηθεί. Εδώ έχουμε την εξωτερική ακτογραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τα θαλάσσια σύνορα της Ένωσης. Δεν είναι μόνο ελληνική υπόθεση. Πρέπει λοιπόν οι Ευρωπαίοι εταίροι, αντί να ρίχνουν συνεχώς πρόσθετα βάρη στην πατρίδα μας και να πούν ότι η Ελλάδα πρέπει να λάβει νέα δημοσιονομικά μέτρα, να πάει σε νέες περικοπές, να κάνει αυτό, να κάνει το άλλο, που δεν αντέχονται, έχει φτάσει στο τέρμα της αντοχής ο Έλληνας, πρέπει να δει αυτά τα θέματα που απειλούν ως ορολογιακή βόμβα την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, πέραν των σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έλεγα ότι ο μεγάλος αριθμός κρατών που αποτελούν σήμερα την Ευρώπη, την Ενωμένη Ευρώπη, πρέπει να συνεισφέρει με μια σειρά από πλωτές μονάδες κάθε χώρα, τις οποίες θα επανδρώσει και θα συντηρεί ίδια, και αναφέρομαι σε περιπολικά του λιμενικού σώματος, όχι μόνο αυτή η δράση που είδαμε σε μικρό βαθμό στο Καστελόριζο ή σε εκείνη την περιοχή της χώρας, παντού, και αμέσως θα βρεθούν 250-300 πλοία του λιμενικού, του ευρωπαϊκού λιμενικού πλέον, που θα επιτηρεί την θαλάσσια περιοχή της Δωδεκανήσου και τα θαλάσσια σύνορά μας. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πρόταση, μια σκέψη που θα βοηθήσει πάρα πολύ να υπάρχει ένας εκτενής έλεγχος και να διακοπεί αυτή η ανεξέλεγκτη δράση των δουλεμπόρων, των σύγχρονων δουλεμπόρων, η οποία μας προσβάλλει όλους. Απέναντι τα ξενοδοχεία, στα τουρκικά παράλια, γενικά οι ακτές είναι γεμάτες. Στα ξενοδοχεία είναι οι έχοντες, εκτός ξενοδοχείων οι μη έχοντες. Όλοι όμως ανεξαιρέτως, και οι μεν και οι δε, περιμένουν τον γρήγορο τρόπο, και εύκολο από ό,τι αποδεικνύεται, διότι είναι τεράστια τα θαλάσσια σύνορα, να φτάσουν σε ένα νησί και από εκεί να φτάσουν στο κέντρο των Αθηνών. Και από εκεί έχει ο Θεός. Αυτή δεν είναι μια κατάσταση αποδεκτή, δεν είναι μια σοβαρή κατάσταση. Όλοι οι φορείς με πρώτη την πολιτεία πρέπει να την αντιμετωπίσουν και κυρίως πρέπει να προστατευτούν τα νησιά. Τα νησιά μας και η ίδια η χώρα. Η ορολογιακή αυτή βόμβα πλησιάζει στην έκρηξη. Ας λάβουμε μέτρα πριν είναι πάρα πολύ αργά, όσο προλαβαίνουμε ακόμα. Να πάμε όμως και να δούμε τώρα και τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον Χαράλα Μπόγκο, τι λέει για το ίδιο θέμα, γιατί όπως φαίνεται οι κοινωνίες όντως έχουν αντοχές, αλλά μέχρι ένα σημείο. Στην ΚΟΑ είναι ιδιαίτερο το πρόβλημα, κύριε Σιχύρη, και βέβαια στη Σίμη, τι να πούμε, όπου στην είσοδο του λιμανιού ακριβώς, όπου και στην ΚΟΑ εκείνη και το αστυνομικό τμήμα δεν χωράει άλλα άτομα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να μπαίνει ο τουρίστας ή και ο οποίος μεταφέρεται και πηγαίνει στο νησί μέσα από τα πλοία να βλέπει αυτό το φαινόμενο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλώς τίποτα, σειρματοπλέγματα δεν μπορούμε να βάλουμε στα λιμάνια μας ούτε στη θάλασσα. Όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει το ρόλο που παίζει. Γιατί κακά τα ψέματα, οι άνθρωποι αυτοί δεν έρχονται στη χώρα μας, οδηγούνται προς την Ευρώπη. Άρα εδώ είναι η πύλη εισόδου και άρα θα πρέπει να ενεργοποιήσει και τη Frontex, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να δει και με ποιον άλλο τρόπο θα στηρίξει και τα λιμενικά σώματα και όλους αυτούς τους μηχανισμούς που δεν θα πω ότι θα αποτραπεί η κατάσταση, όμως τουλάχιστον ίσως να γίνει πιο ήπια. Να δούμε τις δηλώσεις του χωρικού αντιπεριφερειάρχη Χαράλα Μπουκόκκινου. Θα ήθελα να ευχηθώ Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Να πω ότι
μπορεί να βρισκόμαστε σε άγιες μέρες, σε μέρες με θρησκευτική κατάνοιξη, όμως δυστυχώς τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζεται όπως παραμένουν. Και οφείλω εδώ να ξεκινήσω από την πρωτοβουλία που είχα αναλάβει από την περασμένη Τρίτη, όταν στη συνέντευξη τύπου που είχα παραχωρήσει είχα αναδείξει το φλέγον θέμα που αφορά την λαθρομετανάστευση. Θυμίζω ότι ακολούθησαν υποσχέσεις για παροχή χρηματικής βοήθειας στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαίου Επιτρόπου του κ. Αβραμόπουλου σε συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα. Και είχαμε και την επίσκεψη της κ. Χριστοδουλοπούλου, της αναπληρώτριας υπουργού, στην ΚΟ, προκειμένου η διεσόμαση να αντιληφθεί την κατάσταση στην οποία επικρατεί. Όμως εδώ οφείλω να πω ότι οι σημερινές δηλώσεις που ακούστηκαν σε κεντρικό μέσο ενημέρωσης από την κυρία Υφυπουργό και την κυρία Υπουργό δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Λίγος πολύ ζήτησε από τις τοπικές κοινωνίες να μάθουν να ζουν με το πρόβλημα και λίγος πολύ προαγγείλε κέντρα υποδοχής λαθρομεταναστών σε καταναλημένα στρατόπεδα χωρίς να έχουν ρωτηθεί οι τοπικές κοινωνίες. Και σε εγκαταλειμμένα δημόσια κτίρια. Λοιπόν, εδώ πρέπει να επισημάνουμε τα εξής. Πρώτον, όπως ήδη ομολόγησε, το πρόβλημα είναι και ευρωπαϊκό. Είναι εθνικό, είναι και ευρωπαϊκό. Εθνικό γιατί τα δικά μας σύνορα παραβιάζουν και επισημαίνω ότι όσο υπάρχει ο φράχτης στον Εύρο και όσο δεν υπάρχει η παρουσία της Frontex που με επιτυχία φρουρούσε τα σύνορά μας σε συνεργασία φυσικά με το λιμενικό και με τις ένοπλες δυνάμεις μας στην περιοχή την περίοδο 2007-2009, τα πράγματα τότε το 2007-2009 ήταν καλύτερα. Όταν λοιπόν η δύναμη της Frontex αδυνάτησε, εξασθένησε η παρουσία της και το φράγμα στον Εύρο κατασκευάστηκε, ο μεγάλος όγκος λαθρομεταναστών έρχονται από τα νησιά μας, μέσω των νησιών μας. Στην Τουρκία ο αριθμός αυτός αυξάνει και όχι μόνο αυτό, αλλά κάποιοι από αυτούς, εάν μπορέσουν με κάποιο τρόπο και νομιμοποιηθούν στην Τουρκία, είναι πολύ πιο εύκολο να έρθουν κοντά μας. Και βέβαια αυξάνει ραγδαία. Την περασμένη εβδομάδα μίλησα για 800.000. Πληροφορούμε ότι αυτός ο αριθμός αυξάνεται και πλησιάζει κάθε μέρα που περνάει, πλησιάζει το εκατομμύριο. Λοιπόν, τα πράγματα, όσο υπάρχουν πόλεμοι και φτώχεια, δυστυχώς θα υπάρχουν και θα μεγαλώνουν αυτά τα προβλήματα. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, να στηρίξει τις τοπικές περιοχές και τις αυτοδιοικήσεις με χρηματοδότηση προκειμένου να ανταποκριθούν στα πολλά και έκτακτα έξοδα τα οποία παρουσιάζονται, να υπάρχει συνομιλία με τις τοπικές κοινωνίες και συμφωνία με τις τοπικές κοινωνίες για το πού μπορούν να υποδεχτούν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ρακένδυτοι, είναι ταλαιπωρημένοι, αλλά μην ξεχνάμε ότι έρχονται λαθρέα στη χώρα μας και φιλιαστικά, όχι κατόπιν προσκλήσεως. Να θυμίσω επίσης ότι οι τοπικές κοινωνίες έδειξαν ιδιαίτερη ανοχή αλλά και στήριξη, θα έλεγα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται ταλαιπωρημένοι εδώ στη χώρα μας και με την ελπίδα να βρουν ένα καλύτερο αύριο. Πρέπει επίσης να υπάρχει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα συνολικά και βέβαια είναι σίγουρο ότι κάποιοι από εμάς, η χώρα μας σίγουρα θα δεχτεί κάποιους από αυτούς, όμως δεν μπορεί να είναι μια χώρα που έχει ταλαιπωρηθεί λόγω των κακών δημοσιονομικών της, λόγω των προβλημάτων που έχει η ελληνική κοινωνία, δεν μπορεί να δεχτεί στην πλάτη της άλλο ένα πρόβλημα για το οποίο δεν είναι υπεύθυνη. Επομένως, θυμίζοντας ότι όλη η Μεσογειακή Λεκάνη, κυρίως Ισπανία, Γαλλία, Μάλτα, Ιταλία και εδώ στην χώρα μας στην Ελλάδα, δέχεται από Αφρική και από Ασία ορδές λαθρομεταναστών και δεν μπορούν πλέον αυτές οι χώρες να σηκώσουν και, και αυτές οι κοινωνίες να σηκώσουν την πλάτη τους σε αυτό το κύμα το οποίο είναι διαρκώς διωγγούμενο. Καλούμε λοιπόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει γενναίες και ουσιαστικές αποφάσεις και άμεσες αποφάσεις, την ελληνική κυβέρνηση να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση και βέβαια να συνεννοηθούν με τις τοπικές κοινωνίες που, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να ακούσουν και την άποψή τους αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξουν. Και επαναλαμβάνω, σημαντική λύση θα είναι η ενίσχυση των δυνάμεων της Frontex, η ενίσχυση των λιμενικών αρχών αλλά και γενικά των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή μας και βέβαια
όλες αυτές οι διαδικασίες επαναπροώθησης θα πρέπει να γίνουν με ευληγησία, θα έλεγα, για την οποία σημαντικό ρόλο θα πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπα, σε οικονομικό, σε πολιτικό και σε διπλωματικό επίπεδο, άμα χρειαστεί. Από εκεί και πέρα, πρωτοβουλίες θα πρέπει να ληφθούν και θεωρώ ότι το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τουλάχιστον εγώ θα το ζητήσω να συζητηθεί. Και από εκεί και πέρα, επίσης, θα πρέπει να δούμε το πώς θα πιέσουμε προς κατευθύνσεις τις οποίες πιστεύω ότι είναι εύκολα να ομονοήσουμε, ώστε ως τοπικές κοινωνίες να στείλουμε το μήνυμα, επαναλαμβάνω, στην κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι υποκριτικό, είναι λανθασμένο να μετατίθεται το πρόβλημα της λύσης σε εμάς που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το πρόβλημα. Τέλος, θα πρέπει να πω ότι μπαίνουμε και στην τουριστική σεζόν, στην Πάτμο, στην Κο, στη Ρόδο, στο Αγαθογύση, στη Σίμη. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Συχνά πυκνά βλέπουμε λαθρομετανάστες. Φανταστείτε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τώρα που ξεκινάει η τουριστική σεζόν, στην οποία έχουμε ελπίδες, και να αντιμετωπίσουμε πολλαπλό χτύπημα, δηλαδή και οικονομικό χτύπημα, σαν περιοχή. Δεν ξέρω βέβαια τι ρόλο θα παίξει, κυρίες και κύριοι, και ο κύριος Αβραμόπουλος, επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την μεταναστευτική πολιτική, γιατί σαφώς το πρόβλημα έχει φτάσει στα αυτιά του, αλλά δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση, που λέμε εμείς έτσι πιο απλά. Θα παίξει όμως σημαντικό ρόλο, μπορεί να παίξει, αλλά ακόμα τίποτα. Και αυτό είναι ανησυχητικό, κυρίες και κύριοι, γιατί όσο ήταν η εκλογολογία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κάτι ακούγονταν τώρα, εξαφανιζόλ, να το πω έτσι πιο απλά. Το πρόβλημα όμως δεν το σηκώνουμε ούτε για ένα 24ωρο ακόμα εδώ στα μικρά νησιά. Δεν ξέρουμε κάθε ώρα που περνάει πόσοι θα μας έρθουν και με ποιον τρόπο θα έρθουν και πώς θα μπορούμε να ανταποκριθούμε πάνω σε αυτές τις ανάγκες. Θα τα δούμε συνέχεια, γιατί μάλλον δεν έχει λήξει ακόμη και η σύσκεψη που γίνεται στο γραφείο, στο Μαξίμου, μάλλον με την Προεδρία του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα. Θα ξέρουμε τι γίνεται. Υπάρχει βέβαια εκπρόσωπος και από τον κύριο Αβραμόπουλο, εδώ ο σύμβουλός από την Αθήνα, όμως μάλλον θα ακούσει, δεν θα έχει και να προτείνει κάτι. Επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, να πάμε εδώ στα τοπικά και άλλα θέματα, να μεταφερθούμε μέχρι την κοινότητα των Μαρισσών, την πρώην κοινότητα Μαρισσών, όπου βέβαια σε όλα τα χωριά τα κτίρια είναι παλιά, λογικό είναι, καταγράφουν μια μεγάλη ιστορία, ιδιαίτερα οι εκκλησίες, που είναι και θέμα της εποχής. Έπαιξαν το ρόλο τους την Μεγάλη Εβδομάδα και το βράδυ της Ανάστασης. Όμως εκεί στο χωριό Μάσαρη, το καμπαναριό παρουσιάζει επικινδυνότητα, κυρίες και κύριοι, γέρνει μάλλον, και δεν νομίζω να κρατήσει σαν τον κεκλειμένο πύργο της Πίζας στην Ιταλία. Εδώ, άμα γύρει, εντάξει, θα έχουμε και χειρότερα. Είναι και το σχόλιο, και αυτό παλιό, που έχει κάποια προβλήματα. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν μπορεί η Δημοτική Αρχή να βοηθήσει και σε ποια κατάσταση είναι. Ασφαλώς και οι τεχνικές υπηρεσίες θα έχουν ήδη ενημερωθεί. Θα χρειαστεί σχετική μελέτη, θα χρειαστεί εργολαβία, θα χρειαστεί το ένα, το άλλο. Μέχρι πότε βέβαια, γιατί μην ξεχνάτε ότι και ο προϋπολογισμός είναι κουτσουρεμένος, μείον 10 εκατομμύρια ευρώ περίπου λόγω της κατάρρευσης του Διφοδό, αλλά βέβαια και λόγω λιγότερων εσόδων στους Δήμους και από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και από τα τέλη παρεπιδημούντων όσα έχουν απομείνει από αυτά. Να δούμε όμως τι λέει ο κύριος Καλούδης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου των Μασάρων, για το θέμα αυτό. Βρισκόμαστε στο χωριό Μασάρι. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Καλούδη Σπύρο. Το καμπαναριό και το παλιό σχολείο. Καταρχάς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας σήμερα. Σημαίνει ότι όντως πραγματικά αγαπάτε το χωριό μας, όπως και εμείς. Πραγματικά υπάρχει πρόβλημα με το καμπαναριό, πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό, με το καμπαναριό και με το παλιό σχολείο, και τα δύο τα κτίρια αυτά είναι 100 ετών τουλάχιστον. Και έπειτα με μια συνεννόηση που είχαμε τον Δήμαρχο πριν από δύο μέρες, ανήμερα το Πάσχα, υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσουμε για την επίλυση αυτού. Περαιτέρω δεν θα ήθελα να επεκταθούμε για τα συγκεκριμένα θέματα. Κύριε Πρόεδρε, έχετε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο για το σχολείο τώρα, λειτουργεί?
Το σχολείο δεν λειτουργεί. Έχει γίνει μια, καταβάλλεται μια προσπάθεια από τον εφημέριο εδώ πέρα του χωριού σε συνεργασία με την αρχαιολογία για να λειτουργήσει κάποια στιγμή ως μουσείο εκκλησιαστικό. Ανήκει στην εκκλησία. Ανήκει στην εκκλησία, ακριβώς. Ανήκει στην εκκλησία και, και το παλιό σχολείο και το καπαναριό, βέβαια. Το καπαναριό ούτως ή άλλως. Όντως υπάρχει πρόβλημα στο καπαναριό, υπάρχουν ρογμές. Υπάρχει επικινδυνότητα, κύριε Καλούδη? Σαφώς υπάρχει επικινδυνότητα, γι' αυτό και επεκταθήκαμε πια και πέρα από κάποια έργα που είχαν γίνει κατά το παρελθόν, επεκταθήκαμε και στα μέσα ενημέρωσης, μήπως μπορέσουμε έστω έμεσα να προωθήσουμε το πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα. Να τονίσουμε ότι το καπαναριό βρίσκεται στον δρόμο όπου περνάνε αυτοκίνητα. Σε κεντρικό σημείο, ακριβώς. Είναι στην πλατεία του χωριού. Είναι στην πλατεία του χωριού, ακριβώς. Ακριβώς. Τι σας υποσχέθηκε ο κ. Δήμαρχος, πότε θα αρχίσουν οι εργασίες? Δεν μιλήσαμε τον Δήμαρχο για έναρξη εργασιών. Απλά δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε το πρόβλημα έτσι ώστε να δοθεί κάποια στιγμή η επίλυση. Και όπως είδατε, κυρίες και κύριοι, το σχολείο, αυτό το καταπληκτικό αρχιτεκτόνημα στα Μάσαρη, έχει κλείσει ζωή 110 ετών. Ναι, 110 ετών. Το 1910 φτιάχτηκε, 104 ετών, συγγνώμη. Αρχιτεκτόνημα όμως καταπληκτικό. Δεν ξέρω σήμερα αν μπορεί να φτιαχτεί ένα πανομοιότυπο σχολειακό συγκρότημα με αυτή την αρχιτεκτονική, αλλά και ψηλοτάβανο, όπως προβλέπονταν τότε τουλάχιστον από την υγιεινή, για να μπορούν να φοιτούν μέσα τα παιδιά. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν είναι το πρόβλημα σημερινό, είναι πολύ παλιότερο, κυρίες και κύριοι, και δεν απευθυνόμαστε στη σημερινή Δημοτική Αρχή για να πούμε ότι έχει την ευθύνη για την κατάσταση του σχολείου. Σαφώς έχουν και οι προηγούμενες και οι πιο προηγούμενες, ακόμη και οι κοινότητες, θα έλεγα. Είναι πολλά που έχουν βαρύνει αυτό το κτίριο. Όμως δεν είναι το μόνο, είναι πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι, και το καμπαναριό το είδατε, πάρα πολλά σε όλο το νησί αλλά και σε όλα τα Δωδεκάνησα που, αν κατάφεραν κάποιοι μέσα από κάποιο πρόγραμμα κάποτε να τα εντάξουν, έφτιαξαν κάτι. Όσοι δεν πρόλαβαν, δεν μπόρεσαν, γιατί μην νομίζετε, από τότε που έγινε και ο Καποδίστριας δεν άλλαξε και πολλά πράγματα. Όσο ήταν οι κοινότητες, κάτι γινόταν τότε με τις νομάρχες, με κάτι τραγωσάρια, 300.000 δραχμές εννοώ. Δηλαδή, μιλάμε για ούτε για 1.000 ευρώ που μπορούσε να δώσει ό,τι ονομάζει. Γινόταν όμως έργο, κυρίες και κύριοι. Γινόταν έργο. Και αν έκανε παραπάνω το 1 εκατομμύριο δραχμές με 300.000, με απευθείας αναθέσεις, γινόταν κάτι. Μετά με τον Καποδίστρια, δυσκόλεψαν τα πράγματα. 10 δήμοι στο νησί, καταργήθηκαν οι κοινότητες. Άντε πάλι οι πρόεδροι να πούν κάτι, και αν περάσει από εκεί, και αν θα το εγκρίνουμε. Είδαν όλοι λίγο πολύ τις πρωτεύουσες, κυρίες και κύριοι. Οι πρωτεύουσες είδαν κάτι. Είδαν και κάτι πλακοστρώσεις, είδαν και κάτι άλλο, είδαν και κάποιες πλατείες, είδαν και τα σχολικά κτίρια να επισκευάζονται και να γίνονται και καινούρια. Δυστυχώς μαρασμός στα χωριά. Τώρα τι να πεις, μετά τον Καλλικράτη δεν το συζητάμε καν. Απλά υπάρχουν οι πρόεδροι των τοπικών εκεί πέρα για να αναφέρουν τα προβλήματα. Μόνο αναφορά έχουμε και τίποτα περισσότερο επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, γιατί εδώ είμαστε. Μακάρι να μπορέσει η Δημοτική Αρχή, γιατί θα πάμε πάλι, ποιος συνηθίζεται, να βρούμε και τους εθελοντές, να βρούμε και τα χρώματα, κάποιο χορηγό. Ας είναι και έτσι όμως, κυρίες και κύριοι, ας είναι και έτσι, γιατί πραγματικά αυτά τα κτίρια είναι στολίδια. Και αν έρθει τουρίστας να δει και τα χωριά μας, να χαζέψει όμως και αυτά τα κτίρια της πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουμε, γιατί για πολιτιστική κληρονομιά πρόκειται. Αυτά τα νεοκλασικά κτίρια με τους κείονες εκεί και τα ψηφιδωτά, τα βοτσαλωτά που γράφουν και την ημερομηνία πότε φτιάχτηκαν. Νομίζω ότι είναι ένα υπαίθριο μουσείο. Είναι το όραμα βέβαια όλων μας κάποια στιγμή να τα δούμε, να είναι αναστηλωμένα όπως θα έπρεπε, περιποιημένα, όπως χαιρόμαστε που τα βλέπουμε σε άλλους τόπους. Μακάρι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις. Κοντά μας θα είναι σε λίγο ο Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα ενέργειας, ο Γιάννης Φλεβάρης για τον Νότιο Αιγαίο φυσικά. Έχουμε όμως πολλά να συζητήσουμε, καιρό έχουμε να τα πούμε. Αλλά έχουμε να δούμε τι γίνεται και με τα νησιά, γιατί έτυχε να μπερδεύσει λίγο περισσότερο στα νησιά με αυτές τις μικρές καυγερίες που είχαμε την περασμένη εβδομάδα και μέχρι και με πλωτά και με φουσκωτά ταξίδεψε, προκειμένου να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του και η διεισόμαση βέβαια να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι αυτών των νησιών, που κάποιοι τα είδαν σαν θησαυρούς, να αυξήσουμε το ΦΠΑ, να τα πάρουμε και από εκεί. Και ας έρθει ο μαρασμός και δεν μας νοιάζει.
τι να κάνουμε. Αυτά είναι. Γεία πυρή μυχθήτω. Θα ζήσει το κράτος, κυρίες και κύριοι. Ο λαός του κράτους πώς θα ζήσει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Καλησπέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα στα Δωδεκάνησα, καλησπέρα στη Σάμο, την Ικαρία, την Κάρπαθο, ακόμη και το Καστελόζο κυρίες και κύριοι, αλλά και σε όλο τον κόσμο και στις πέντε Ηπείρους, σε όσους παρακολουθείτε αυτή την ώρα μέσα από το διαδίκτυο. Να καλησπέρισω και τον φιλοξενούμενο, τον Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, αρμόδιο σε θέματα ενέργειας, τον κύριο Γιάννη Φλεβάρη. Καλησπέρα κύριε Φλεβάρη. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη σε εσάς, στο σταθμό και σε όλους τους τηλεθεατές. Σε όλο το Αιγαίο λοιπόν. Χρόνια πολλά. Μάλιστα. Και βέβαια, οι ευχές πάντα είναι καλές και ευπρόσδεκτες. Όμως φαίνεται ότι εμάς τους 12 κανείς εδώ, ιδιαίτερα όσους είναι και προς τα απέναντι τουρκικά παράλια, δεν σε κάποιες περιοχές δεν πέρασαν και καλά, θα πούμε κάτι, γιατί με αυτή την απειλή της εισβολής, περί απειλής πρόκειται κύριε Φλεβάρη, των παράνομων μεταναστών, να το πω έτσι, ότι δεν είναι αλλοδρομετανάστες, να παίξουμε και με τις λέξεις, γιατί κάποιοι θίγονται, θα έλεγα. Στην ουσία θίγεται ο δωδεκανησιακός λαός. Δεν μπορεί ένα νησί με κατοίκους που αριθμεί τους 100-150 να έχει άλλους τόσους ξόφαλτσα, χωρίς να το θέλουν βέβαια και αυτοί, πρόσφυγες είναι, αλλά να είσαι υποχρεωμένος να τους παρήσεις και ιατρική περίθαλψη, να τους παρήσεις και τροφή. Θυμόσαστε πριν μερικά χρόνια τι γινόταν στο Αγαθονήσι. Λιγότερες ψυχές οι κάτοικοι, περισσότερες αυτοί οι επωνομαζόμενοι πρόσφυγες. Έπρεπε να σωθούν. Φαίνεται όμως ότι τώρα υπάρχει μια μεγάλη μάζα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός από τα απέναντι παράλια, ο οποίος φιλοδοξεί να μπει στην Ευρώπη μέσω της δικιάς μας χώρας, μέσω των νησιών της Δωδεκανήσου. Εδώ εμφανίζεται το πρόβλημα και βέβαια δεν ξέρουμε τι γίνεται. Το θέμα δεν είναι ότι απλώς φιλοδοξεί να μπει στην Ευρώπη. Mm-hmm. Προετοιμάζεται και θα μπει στην Ευρώπη μέσα από τα ελληνικά κρητικά νησιά που δέχονται μία ασύμμετρη απειλή. Αυτή η ασύμμετρη απειλή βέβαια δεν αφορά μόνο τα νησιά της Δωδεκανήσου και όλα τα σημεία εισόδου, αφορά όλη την Ελλάδα, mm-hmm, και όλη την Ευρώπη. Είναι μια απειλή, μια ορολογιακή βόμβα τη χαρακτηρίζω, mm-hmm, και θα επαναλάβω και τώρα το χαρακτηρισμό, όπου ο χρόνος, οι δύο δείχτες κοντεύουν να ενωθούν, πράγμα που επιφέρει έκρηξη. Πριν λοιπόν, όσο προλαβαίνουμε ακόμα, αν προλαβαίνουμε πριν την έκρηξη αυτή, πρέπει να ενεργήσουμε συγκροτημένα, συντονισμένα, πολιτεία και Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, από κοινού. Η ισχύ εντιενώσει, έλεγε ο Όμηρος πριν από χιλιετίες. Ας το κάνουμε εμείς πράξη για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης. Ξέρετε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Υπάρχει στα απέναντι τουρκικά παράλια μια ανθούσα βιομηχανία η οποία στέλνει τους λαθρομετανάστες αυτούς, τους παράνομους μετανάστες, στα νησιά μας, βγάζοντας το κεφάλι ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Υπάρχει μια εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο. Έτσι, μια εκμετάλλευση της ανάγκης των ανθρώπων αυτών να φύγουν από τους εστίες πολέμου, mm-hmm, όσοι προέρχονται από εκεί, αλλά και όλων των άλλων που επιδιώκουν με αυτή την εντός εισαγωγικών ευκαιρία που βάσει διεθνών συνθήκων είναι πρόσφυγες, να ενωθούν μαζί τους άλλοι οικονομικοί μετανάστες και να μεταναστεύσουν και αυτοί προς την Δυτική Ευρώπη και να συνεχίσουν. Παρακολουθούμε όλοι οι πολίτες τα διάφορα ρεπορτάζ που γίνονται, όπου τι κάνει το ελληνικό κράτος, τους υποδέχεται εκεί, στα νησιά τους μεταφέρει μετά. Εφαρμόζει το ανθρωπιστικό πρόγραμμα επί της ουσίας που ισχύει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Τους μεταφέρει λοιπόν στο κέντρο, mm-hmm, της χώρας, στην πρωτεύουσα, mm-hmm, όπου εκεί αφήνονται να πάει ο καθένας όπου θέλει. Άλλοι έχουν γνωστούς, άλλοι έχουν συγγενείς, άλλοι έχουν οικείους σε άλλες χώρες της Ευρώπης, άλλοι περιφέρονται. Μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Είναι βέβαιο ότι αν συνεχιστεί αυτή, θα έχουμε άνω του μισού εκατομμυρίου παράνομους μετανάστες στη χώρα μας που δεν μπορεί να την αντέξει η Ελλάδα στις σημερινές συνθήκες της χρεοκοπίας, της πτώχευσης, της οικονομικής κατάρρευσης. Είναι θέματα τεράστια. Θα έλεγα λοιπόν ότι εδώ πρέπει, όχι ως αλληλεγγύη, ως υποχρέωση νομική και ηθική. Αν θέλετε να αφήσουμε το στοιχείο
του πρέποντος, τι είναι το πρέπον, αλλά να πάμε στο πρέπει. Πρέπει λοιπόν η Ευρώπη, νομικά μιλώντας, να ενισχύσει την προστασία των θαλασσίων συνόρων μας, και έλεγα εγώ το εξής απλό, ότι αν κάθε μια χώρα από τα τόσα πολλά μέλη που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέσει από 10-15 πλοία λιμενικού, περιπολικά, τα θαλάσσια σύνορα θα επιτηρούνται ασυγκρίτως καλύτερα. Άρα και δεν θα μπορούν να φύγουν από απέναντι. Δηλαδή κάποια στιγμή, επειδή η έξοδος είναι από απέναντι και εκεί μένει το χρήμα, επιστρέφονται και εκμεταλλεύονται και την κατάσταση. Εκείνοι παίρνουν χρήματα. Εμείς εδώ δίνουμε. Τι κάνουν. Έχει διαφορά. Θα πω μερικά πράγματα, πρέπει να τα πω. Υποδεχόμενοι το κύκλωμα των δουλεμπόρων, δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε αλλιώς, τους παράνομους μετανάστες, τους απελπισμένους, τους ανθρώπους αυτούς, τους πρόσφυγες, όπως και να πούμε, πολέμου, ναι, τους πρόσφυγες, όπως σωστά είπατε. Αν μιλήσουμε για αυτή την ομάδα που πράγματι διώκεται από το Ισλαμικό κράτος, από τους πολέμους και ούτω καθεξής, τις εκρήξεις που υπάρχουν στον πλανήτη και στην περιοχή μας και στη Μεσόγειο ειδικότερα, τους λένε απέναντι θα συναντήσετε φίλους. Έτσι. Οι Έλληνες είναι φίλοι σας. Ναι, οι λιμενικοί είναι φίλοι σας. Μόλις δείτε να έρχεται το πλωτό του λιμενικού, βουλιάξτε το σκάφος σας και θα έρθουν να σας περισυλλέξουν και θα σας οδηγήσουν στην Αθήνα. Και από εκεί θα βρείτε τρόπο να πάτε όπου θέλει ο καθένας. Βέβαια, εδώ έχει ακουστεί στην Αθήνα υπάρχουν και ειδικά γραφεία που μπορούν να τους βγάλουν και φυλάδια ή νομιμοποιητικά έγγραφα, νόμιμα, παράνομα, δεν τα ξέρω. Κουράκια. Δηλαδή, αλλά έχει πάρα πολλά και στην Αθήνα. Υπάρχουν βιτρίνες που καταγράφουν πολλά. Αν μυρίσουν αυτή εδώ τη σύψη, πλησιάζουν και τρέφονται από τις σάρκες αυτών εδώ των ανθρώπων. Τα κυκλώματα είναι πολλά. Βέβαια, ξεκινάει η οργάνωση πολύ πιο πριν. Αν παρακολουθήσετε τα διάφορα ρεπορτάζ, όλοι ανεξαιρέτως έχουν σωσίβια. Αγοράζουν από τα τουρκικά παράλια σωσίβια, είναι προετοιμασμένοι για βήθηση του σκάφους. Πράγμα βέβαια και από μόνο αυτό, του γιατί εντάξει, το θέμα να μην χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι ένα θέμα, ναι. Με οποιονδήποτε τρόπο, λέω ένα παράδειγμα, οι τρόποι είναι πολλοί. Τις προάλλες, πριν μια εβδομάδα, χρησιμοποίησαν δουλεμπόρους, μεταφορείς μάλλον οι δουλέμπαροι, παιδιά ηλικίες 14 και 16 ετών, σου λέγει να τα συλλάβουν, δεν τα κάνουν κάτι. Ναι, είναι το μικροί. Κύκλωμα, ναι, έχουν, είναι η εγκληματική μεγόλες, οργάνωση. Ναι. Μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων που κατ' επάγγελμα συγκροτήθηκε σε οργάνωση για να διαπράττει κακουργήματα, τα οποία έχουν και οικονομικό αντικείμενο. Ναι, βέβαια, είναι το μεγαλύτερο. Δηλαδή, νομίζω, τα 2 και τα 4.000 δολάρια που παίρνουν από κάθε ένα από αυτούς τους ανθρώπους είναι μια κατάταξη αυστηρή σε αυτή την κακουργηματική οργάνωση. Την εγκληματική οργάνωση. Βέβαια, να ξέρετε ότι υπάρχουν και οι εύποροι άνθρωποι που και αυτοί σειραίουν εκεί. Εγώ διέσχισα το Αιγαίο από άκρη σ' άκρη αυτές τις μέρες, τη Δωδεκάνησο από άκρη σ' άκρη, και είδαμε να επιβιβάζονται στο πλοίο της γραμμής και εύποροι και να καταλύουν σε καμπίνες και να. Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν και τέτοιοι και μορφωμένοι. Ναι, αυτοί είναι οι πρόσφυγες. Και πολλοί άλλοι. Είναι πρόσφυγες. Και πολλοί βέβαια, άλλοι. Εδώ είναι και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πάνε στην Αθήνα. Γιατί τουλάχιστον όπως λένε οι πληροφορίες, και δεν είναι και σχόλιο να πιστεύω, γιατί καταγράφονται και στατιστικά και οι θρησκείες των εθνών και όλα αυτά ξέρουμε. Ιδιαίτερα στη Συρία υπάρχουν και εκατομμύρια χριστιανοί. Μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε δει χριστιανούς να είναι πρόσφυγες ή να έρχονται με αυτόν τον τρόπο και έρχονται μόνο του θρησκεύματος της μουσουλμανικής θρησκείας, θα το πω έτσι πιο απλά. Δεν ξέρω τι άλλο είναι μπορεί να βάλει. Είναι μια ορολογιακή βόμβα τα δεδομένα. Τα έχουμε δει. Τα έχουμε δει. Δεν μιλάμε κατά της μίας ή της άλλης θρησκείας, αφού όλες οι θρησκείες είναι ίδιες, μιλάμε, αλλά μιλάμε για ακραίες φονταμενταλιστικές δηλαδή οργανώσεις, όπως το συγκεκριμένο Ισλαμικό κράτος, η Αλ-Κάιντα, και συγκεκριμένα ιστορικά καταγεγραμμένα ρεύματα εξτρεμισμού, τα οποία βέβαια μετά την 11η Σεπτεμβρίου, μετά τις πρόσφατες ενέργειες του κράτους του Ισλαμιστικού και όλα τα παρεμφερή που βλέπουμε, αν δεν καταρρεύσει και καταληφθεί η Συρία, τα κύματα που δεχόμαστε σήμερα, κύματα, θα γίνουν τρικυμία. Τρικυμία ανθρώπων. Σαφώς. Μιλάμε ότι ο πληθυσμός είναι πάρα πρέπει πολύ μεγάλος. Να προετοιμαστούμε. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Ήδη είναι πάρα πολύ αργά. Τα χειρότερα έρχονται και δεν πρέπει να μείνουμε απαθείς. Οι δε δηλώσεις μας και όσα λέμε, όσα ανακοινώνουμε δημοσίως, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά, μετρημένα, συγκροτημένα και να δώσουμε την εικόνα που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο οργανωμένο κράτος.
Βέβαια, όσο μπορεί να είναι οργανωμένο με την κατάσταση στην οποία επικρατεί, γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι και καλύτερη οικονομική κατάσταση αυτή την περίοδο, γιατί δεν ξέρουμε και μέχρι πότε θα υπάρχει και ρευστότητα σε αυτή τη χώρα. Ήδη λέμε ότι άντε να πάμε, συζητάει το μηνός, να συνεδριάσει το Eurogroup. Τώρα, βέβαια, μας έριξαν και το τυράκι στη φάκα, θα σας βάλουμε πολύ μικρό επιτόκιο, θα πάρετε 500 εκατομμύρια, προκειμένου να κάνετε τις μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες σημαίνει μέτρα. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο βέβαια. Μπορούμε να το συζητήσουμε άλλη ώρα όμως. Είναι συγκλονιστικό να μετράμε με τις ημέρες, τις εβδομάδες και το μήνα. Έτσι είναι ακριβώς. Και φτάσαμε τώρα μετά από όσες μέρες. Αν έχουμε ρευστότητα ή δεν έχουμε ρευστότητα. Δεν υπάρχει κακά τα ψέματα, γιατί όταν επιμένουν σε κάτι με ενισχύτε συντάξει θα τις δώσουμε, είναι κάτι που με ενισχύει ότι δεν θα τις δώσουν κάποια στιγμή, γιατί όταν ακούς το δεν γίνεται κάποτε ναι. Εκείνα τα αρνητικά των κυβερνώντων, όχι τώρα, γενικώς. Κάτι που έλεγαν ότι δεν θα γίνει, γίνεται. Λοιπόν, απλά να εκφράσουμε μια συγκροτημένη αισιοδοξία λόγω της τουριστικής περίοδου που θα φέρει κάποια έσοδα αυξημένα στον κρατικό κορβανά. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τουλάχιστον μέχρι τέλος καλοκαιριού αυτή την κρίσιμη κατάσταση που είπα και πριν, μετρείται μέρα με την ημέρα να μπορέσουμε να καλύψουμε τις χρηματοπιστωτικές ανάγκες. Περισσότερο βέβαια και εδώ της τοπικής κοινωνίας που στα νησιά βέβαια μόνο με αυτό τροφοδοτούνται, είτε μεγάλα είτε μικρά. Βέβαια επειδή... αυτό συσχετίζεται και με το προηγούμενο θέμα. Εάν την βόμβα αυτή της παράνομης μετανάστευσης την αφήσουμε να εκραγεί μέσα στην τουριστική περίοδο. Τελειώσαμε. Είναι το εκπαθές προϊόν. Οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες. Τεράστιες, ανυπολόγιστες περισσότερο για μας. Γι' αυτό και θέλω να το πω αυτό, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της ως νέα περιφερειακή αρχή, με πρώτο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, αλλά και με συγκροτημένο στόχο, στόχευσε εκεί να δούμε το θέμα της παράνομης μετανάστευσης στην πραγματική του διάσταση, να μην έχουμε εικόνες ντροπή στα νησιά μας. Είμαστε αυτοδιοικητικός οργανισμός. Σκοπός και στόχος είναι να προστατεύσουμε τα νησιά και τους νησιώτες. Το αγαθό, το υπέρτατο, το θησαυρό που έχουμε, που απλόχερα μας χάρισε η φύση, ένα πολυνησιακό περιβάλλον που αν το είχε άλλη χώρα θα το είχε αξιοποιήσει. Εμείς έχουμε αυτούς τους θαλάσσιους θησαυρούς και ο σκοπός είναι τελικά πώς θα πάρουμε από τα νησιά χωρίς να δώσουμε. Γι' αυτό ήταν η κινητοποίηση των μειωμένων, για τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ και πάρα πολλά άλλα που μπορούμε να πούμε, γιατί τα νησιά χρειάζονται υποστήριξη. Ένα μικρό μέτρο αντισταθμιστικό είναι. Μέχρι τώρα όμως δεν υπήρχε καμία υποστήριξη, κύριε Φλεβάρη, κακά τα ψέματα, να το πούμε αυτό. Γιατί με όλο τον Νότιο Αιγαίο δεν υπάρχει κάποια συζήτηση. Γιατί ήδη, όπως το είχα πει και πριν που έκανα τον πρόλογο της εκπομπής, βρεθήκατε στα νησιά με κάποιες κακοκαιρίες τη μεγάλη εβδομάδα και όχι μόνο εσείς, και βλέπαμε ότι κάθισαν όλα. Δηλαδή υπάρχουν σου περίμενα να δουλέψει κάπως λόγω της μεγάλη εβδομάδα, είναι ο θρησκευτικός τουρισμός και πολλοί Έλληνες πηγαίνουν εκεί. Λόγω κακοκαιρίες δεν πήγε το πλοίο. Άρα δεν πήγε. Ο τουρισμός έστω αυτός των 1.000-1.500 ατόμων είναι μια θρονοτική ένεση αυτές τις μέρες. Ούτε αυτούς τους είδαν. Πολύ σωστά το θέτεται το ζήτημα αυτό, διότι έχει κανείς την εντύπωση, παρακολουθώντας κάθε μέρα τα γενόμενα στα διάφορα πανελλήνιας εμβέλειας μέσα και γενικά παντού, ότι πολλοί άνθρωποι, ακόμα και σε κέρυες θέσεις, σε αυτό που λέμε κρατικό μόρφωμα, κρατικό μηχανισμό του ελληνικού κράτους, δεν γνωρίζουν τι θα πει νησί. Έχουν, φαίνεται κάποια εντύπωση που αποκόμισαν σε κάποιες καλοκαιρινές διακοπές μόνο του Αυγούστου. Μόνο στις διακοπές, αν το γνωρίζουν. Και αν το ακούσουν, πολλές φορές δεν είναι και επισκέπτες. Το ακούν από κοπού, σου λες, δεν είναι πώς πέρασες ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, αυτό, τίποτα περισσότερο. Ό,τι μιλάμε για ένα ιδηλιακό τόπο διακοπών, όπου εκεί είναι ο παράδεισος επενδυγής. Εγώ θα πω ότι ο παράδεισος είναι ο ιδηλιακός τόπος για διακοπές. Δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε το κλίμα όσο μας παρακολουθεί από όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό είναι για τις διακοπές, για μια εβδομάδα, για 10 μέρες. Ρωτά αυτό τον κάτοικο που έστω Απρίλιο μήνα πριν το Πάσχα δεν μπορεί να μετακινηθεί, δεν πάνε τα εμπορεύματα. Ξεχνάτε στην Κάρπαθο ότι έγινε με ένα πλοίο της γραμμής που έμεινε πριν λίγες μέρες και λέγαμε κινδύνευσαν ακόμη στην να μην. Στην Κάσο. Τα σφάγια σου, τα αμνοερήφια που ήταν απάνω. Μείνανε άνθρωποι βέβαια. Στον στο πλοίο που έμεινε. Πέντε μέρες, πέντε στο μέρες πλοίο. Σε ένα πλοίο σε απόσταση αναπνοής 5 μέτρα από τον προβλήτα. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν τεράστια προβλήματα και βέβαια είναι σπάνια και σπουδαία η ομορφιά, η φυσική των νησιών μας, αλλά πέραν από αυτούς τους 2-3 μήνες της θερινής περίοδου, τι γίνεται? Υπάρχουν γιατροί,
υπάρχουν νοσηλευτικά ιδρύματα, υπάρχουν δάσκαλοι, υπάρχει τρόπος μεταφοράς των ασθενών σε νοσοκομεία, λειτουργεί η οικονομία, υπάρχει οικονομία. Αυτά λοιπόν τα πράγματα τα ζουν κάθε μέρα οι νησιώτες. Είναι πράγματι σπουδαίο να ζήσει κανείς σε συνθήκες απομόνωσης σε πολλά νησιά που δεν διαθέτουν καν αεροδρόμιο. Γι' αυτό είναι και η μεγάλη προσπάθεια της περιφέρειας τώρα με τα υδατοδρόμια, μήπως σπάσει την απομόνωση, όπου δεν μπορεί να μετακινηθεί κόσμος. Ευρισκόμενος λοιπόν πρόσφατα στην Πάτμο, όπου θέλω με την ευκαιρία να στείλω τους θερμούς μου χαιρετισμούς σε όλους τους καθήκους και όσους υπηρετούν σε αυτό το ακριτικό νησί μας, περίμεναν το θρησκευτικό τουρισμό. Μεγάλη Τετάρτη πήγα εγώ. Από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και Λαμπρή Δευτέρα δεν μπορούσε να πάει κάποιος λόγω απαγορευτικού. Nice. Όσοι είχαν κάνει κρατήσεις, η οικονομία που περίμενε από εκεί να κινηθεί, όλα μείνανε τελείως νεκρά, υπήρξε μια οικονομική καθίζηση μεγάλη και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι βίωσαν οι κάτοικοι τις γιορτές και των υπολείπων όλων νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων σε συνθήκες απομόνωσης. Είναι λοιπόν τα πράγματα πάρα πολύ διαφορετικά και πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να δούμε τι σημαίνει η νησιωτικότητα. Είναι ένα γράμμα, ένα άρθρο στο Σύνταγμα της χώρας ή είναι ένα γράμμα κενό στις συνθήκες της πραγματικής ζωής. Με φουσκωτώ, μετακινήθηκα από την Πάτμο εν μέσω 10 από φόρ και πήγα στη Λέρο. Εσείς και εκεί τα ίδια πράγματα. Επειδή είστε αντιπεριφερειάρχης, κύριε Φλεβάρη, είχατε και δυνατότητα να πάτε και με το φουσκωτό. Ρωτάτε τον απλό κάτοικο αν υπάρχει δυνατότητα λόγω ανάγκης να μεταφερθεί με φουσκωτό. Ακριβώς, ακόμα και να κινδυνεύει η ζωή του, δεν έχει τα χρήματα. Για τους απλούς κατοίκους. Αυτά τα περιστατικά που λέμε δεν συμβαίνει μια φορά το χρόνο ή δύο. Είναι καθημερινό φαινόμενο, με αυτό θα μετακινήθει. Να υπάρχει ανάγκη περίθαλψης. Μεγάλη Παρασκευή τραυματίστηκε ένα παιδί στην Πάτμο. Για να μπορέσει να μετακινηθεί στη Ρόδο έπρεπε να έρθει υποχρεωτικά ελικόπτερο έτσι, για να κάνει τη διακομιδή. Ναι. Τεράστια θέματα ναι, λοιπόν. Έρχονται βέβαια και συνάδελφοι από την Αθήνα, μεταφέροντας το ρεπορτάζ, που λένε μα ναι, να πληρώσουν τα νησιά, να φύγει και το ΦΠΑ, λέει εμείς που πληρώνουμε τόσο πολλά για τις αεροδιακομιδές. Δηλαδή, λες και το επιζητούμε εμείς, λες και το θέλουμε. Ας μας έχουν και εμάς την παροχή υγείας που έχει η υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αν είμαι εγώ στη Βέρεια και δεν έχει νοσοκομείο η Βέρεια, θα πάω στη Θεσσαλονίκη μισή ώρα δρόμο με το αυτοκίνητο να βρω κάπου μια πόρτα ανοιχτή να με δεχθεί. Εδώ πού θα πάω, κύριε Φλεβάρη, με το φουσκότο. Κάποιος από τους είναι νησιώτες. Δυνατόν και με τι συνθήκες θα μεταφερθεί ο ασθενής, ο τραυματίας, οποιοδήποτε. Και με τι κίνδυνο. Και με τι κίνδυνο. Άρα μην τρελαθούμε τώρα που μπορούμε να πληρώσουμε από πάνω αυτό που δεν μας παρέχει το κράτος που παρέχει αλλού. Μα για να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Δηλαδή είναι παρεξηγημένη κατάσταση στην υπόλοιπη χώρα. Πραγματικά δεν ξέρουν και οι κάτοικοι τι γίνεται. Και ακούν τα νησιά μα μειωμένο ΦΠΑ. Σου λέει μα εμείς είμαστε φτωχοί. Αυτοί τι πληρώνουν δηλαδή εκεί πέρα. Οι αγαπητοί νησιώτες που μας παρακολουθούν περιμένουν να πούμε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο ότι το ισοζύγιο για την υπόλοιπη χώρα είναι θετικό. Ολόκληρος ο υπηρετικός κορμός της χώρας παίρνει ένα τεράστιο, μα πάρα πολύ σημαντικό οικονομικό όφελος από τη λειτουργία της τουριστικής βιομηχανίας κατά κανόνα στα νησιά, το οποίο πηγαίνει για να εξυπηρετήσει. Και το οποίο είναι ιδιωτικές επενδύσεις, δεν είναι κρατικές επενδύσεις, κύριε Φλεβάρη. Και δεν επιστρέφουν δηλαδή πίσω. Ο κάτοικος του νησιού έκανε τα καταλήματα, τα οικογενειακά, για να φιλοξενηθεί ο τουρίστας. Δεν το χρηματοδότησε το κράτος. Δεν ήταν κρατικές υποδομές. Ακριβώς. Έγιναν με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ακριβώς. Όλων των κατοίκων. Ούτε εθνική οδό χάρεξε ο κράτος, ούτε εγνατία οδός υπάρχει, ούτε τίποτα. Με την ελληνική φιλοξενία που στήθηκε και αναστήθηκε ο ελληνικός τουρισμός, αυτούς όλους τους κατοίκους των νησιών που φίλευαν τους ξένους, τους φιλοξενούσαν, δημιούργησαν αυτό το προϊόν που σήμερα από εκεί ζει η Ελλάδα. Δεν υπάρχει έτσι, κάτι έτσι, άλλο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει βιομηχανία, δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο, μόνο ο τουρισμός και η ναυτιλία. Αυτά μας μείνανε. Αυτά είναι τώρα. Αναφερθήκατε βέβαια και στο θέμα το ενεργειακό, θέλοντας και μη, και είναι βέβαια ο κλάδος τον οποίο προείσαστε πολιτικά στην περιφέρεια του Αιγαίου που έχει να κάνει με την ενέργεια. Τα πράγματα πώς είναι, κύριε Φλεβάρη, πώς τα βλέπετε εσείς? Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο σχέδιο επιχάρτου είναι η διασύνδεση Κυκλάδων με το δίκτυο της υπηρετικής χώρας και εν συνεχεία και της Δωδεκανήσου, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια απεξάρτηση από τις τοπικές μονάδες παραγωγής ή εν πάση περιπτώσει καλύτερα μια συνολική λειτουργία των ενεργειακών μονάδων στο υπηρετικό δίκτυο και εδώ, που θα μπορέσει να αξιοποιηθεί καλύτερα. Το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν τα Δωδεκάνησα, τα μικρότερα νησιά με την ενέργεια, τη Ρόδος, ας πούμε ότι κάποια στιγμή ίσως καταφέρει να δει
το νέο εργοστάσιο στην Νότια Ρόδο, οπότε θα έχει και να λυθεί και το πρόβλημα αυτό το ενεργειακό για το νησί, αν και κάποτε γίνει, λέω. Όμως από την άλλη μεριά είναι τα μικρότερα νησιά, τα οποία είναι συνδεδεμένα με υποθαλάσσιους αγωγούς, όπως η Νήσιρος παίρνει από την Κο, με κάποιες τρικυμίες που υπάρχουν προβλήματα, μετά από 4-5 μέρες επανέρχεται ο κλεισμός. Το ίδιο συμβαίνει όμως στις Κυκλάδες. Το πρόγραμμα βέβαια αυτό είναι μεγαλόπνο, θα έλεγα, αλλά και πολύ μακροπρόθεσμο, κύριε Φλεβάρη. Δηλαδή, δεν νομίζω να έχει μπει και χρονικό ορίζοντα, γιατί σίγουρα θα έχει πέσει και έξω. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Mm-hmm. Για μένα την Δωδεκάνησο δεν θα προκύψει τέτοιο θέμα επί των ημερών της νυν περιφερειακής mm-hmm. αρχής στο πλαίσιο της τρέχουσας πενταετίας. Ναι, ναι. Είναι πέραν της πενταετίας mm-hmm. ο σχεδιασμός. Στις 10 Κυκλάδες μπορεί να, επειδή είναι εγκύτερες προς τον υπηρετικό κορμό, ειδικά στην Άνδρο, που είναι η Εύβοια και από εκεί ξεκινάει η όλη προσπάθεια, θα υπάρξει αυτό. Είναι ένας μεγάλος σχεδιασμός, αλλά ξέρετε, μια οργανωμένη χώρα προχωρά βάσει. Θα έπρεπε να το είχε δει. Γιατί αν δεν γίνει σχεδιασμός, αν είχε γίνει νωρίτερο σχεδιασμός από άλλες περιφέρειες, από άλλες νομαρχίες, σήμερα δεν θα συζητούσαμε για το θέμα αυτό. Βέβαια, δεν υπάρχει, και τα λέμε, τίποτα δεν πρέπει να είναι κρυφό. Ούτε αρχή, ούτε τέλος. Ναι, την ώρα λοιπόν που υπάρχουν και είναι σε εξέλιξη υψηλή τεχνολογία και όσον αφορά την αιωλική ενέργεια, όσο και τα και φωτοβολταϊκά και γενικά και τη γεωθερμία σε κάποιες περιοχές, Μήλο, Νήσιρο κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα που μπορούν να αποτελέσουν φυσικό πλούτο που προσμετράται σε βαρέλια πετρελαίου, δηλαδή υπάρχει απλόχερα στη φύση με καθαρή ενέργεια, αυτό το οποίο παίρνουμε σήμερα από, από τους υδρογονάνθρακες και γενικά από το μαζούτ, να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει λοιπόν, αλλά πρέπει να αξιοποιηθεί. Καταρχήν είναι η χωροθέτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά νησιά, ειδικά στις Κυκλάδες, που υπάρχει αυτή η ξεχωριστή αρχιτεκτονική, αυτή η ομορφιά του φυσικού τοπίου, όπου δεν μπορείς να φυτέψεις ξαφνικά αυτά τα πράγματα. Και πού να βάλεις τους καθρέφτες. Εγώ λέω, εντάξει, άντε είναι ομογενήτρια να πάνε σε κανένα λόφο. Είναι θέματα. Δεν είναι και πολύ άσχημο να πούμε. Είναι, εντάξει, μοιάζει με τους μήλους, μοιάζει με κάτι. Αλλά οι καθρέφτες, η ηλιακή, εν πάση περιπτώσει, είναι και αντιστοιχικό. Γενικά λοιπόν, το τοπίο. Γιατί βλέπεις στρέμματα τώρα να καθρεφτίζονται μπροστά σου και να κρύβεται το λόγο. Επιφυλακτικότητα, μόνο τα μεγάλα νησιά. Ιδιαίτερα στην Σύνδηση Ρόδου, κακά τα ψέματα, ούτε στη Ρόδο. Εγώ βλέπω ότι η Νότια Ρόδο πραγματικά έχει βιαστεί το περιβάλλον. Δεν χωροθετήθηκαν πάρκα συγκεκριμένων μορφών ενέργεια, τα οποία να μην είναι ορατά. Όλοι αυτοί οι προβλήματα. Από τον δρόμο έστω. Δηλαδή, περιηγητή που νοικιάσει αυτό και θα περάσει στα χωριά, σε μια στροφή που λέει απότομα αυτό το πράγμα, γιατί κρύβεται όλο το πράσινο. Εντάξει, και ο άλλος έκανε επένδυση, δεν διαφωνώ. Αλλά είναι βιομηχανικό το οποίο. Δεν μπορεί να το θεωρεί ο βέβαια, έτσι. Τι φαίνεται με αυτό το πράγμα, ότι μια εγγενής αδυναμία της ελληνικής κρατικής υπόστασης είναι να οργανώσει σωστά τα πράγματα. Και μιλάμε διαχρονικά. Υπάρχει εναλλαγή κυβερνήσεων, κρατούντων, αλλά αυτά έπρεπε να ξεκινήσουν από χωροθέτηση. Πού θα μπορούσαν να γίνουν αυτά, και εν συνεχεία εμείς εδώ αδειοδοτούμε σποραδικά και εκ του προχείρου χωρίς πρόγραμμα, και μετά όταν δημιουργηθεί το πρόβλημα λέμε τώρα πώς θα το λύσουμε. Το πρόβλημα, έτσι είναι. Και μετά μιλάμε, γιατί είναι και οι στήλοι που μεταφέρουν το ηλεκτρικό και πάνε στο κεντρικό, είναι πάρα πολλά, εν πάση περιπτώσει, αλλά λέμε ότι είπαμε, όταν δημιουργεί το πρόβλημα δεν μπορείς να το λύσεις. Αυτό πρέπει κατασταλτικά από την αρχή, μελέτη. Να σχεδιάζουμε για το και μέλλον. Και να προλαμβάνουμε. Αυτό είναι. Τώρα, όσον αφορά βέβαια και επαγγέλματα τα οποία υπάγονται υπό τον έλεγχο της περιφερειακής αρχής και της διεύθυνσης στην οποία προείσαστε πολιτικά. Εδώ είχαμε πολλά προβλήματα και λογικό είναι, όταν έχεις μιζέρια έρχονται και όλα τα άλλα τα προβλήματα. Οι καταγγελίες για τις παράνομες εργασίες, για αυτούς που κάνουν τους υδραυλικούς και δεν είναι υδραυλικοί, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα και βέβαια και χωρίς τιμολόγια. Να λοιπόν πώς μπορεί να καταπολεμήσεις όλα αυτά που λέμε το κράτος χάνει. Δεν είναι το ΦΠΑ. Είναι το θέμα, δες και εσύ πώς μπορείς να καταπολεμήσεις αυτό που δεν μπορεί να εισπράξεις. Εδώ θα πω τα πράγματα. Χρόνια είναι, δεν είναι σημερινό το φαινόμενο, κύριε Φλεβάρη. Δεν ξεκίνησε σήμερα κάτι να δουλεύουν εσύ. Και των σωματείων, των οργανωμένων σωματείων, των συνδέσμων, των ενώσεων, οι οποίοι ζητούν τώρα εν μέσω της κρίσης, όπου φτάνουμε σε κορύφωση μετά από πολλά έτη κρίσης του φαινομένου αυτού, ότι ζητάμε την προστασία του επαγγέλματός μας. Ζητάμε να μην υπάρχει αυτή η παράνομη μαύρη εργασία. Πάντα θα υπάρχει, αλλά προσπαθούμε να την καταπολεμήσουμε, να τη μειώσουμε, να την περιορίσουμε στο μέτρο εκείνο που θα δώσει μια ανάσα
στους σωστούς επαγγελματίες, οι οποίοι διαθέτουν και τις αδειοδοτήσεις και πληρώνουν κανονικά τα ασφαλιστικά ταμεία και γενικά λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια πρέπει να ξεκινήσει η ίδια η πολιτεία από τα έργα που αναθέτει μεγάλες εργολαβίες. Και θα το πω χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Μεγάλες εργολαβίες παντού, όπου εκεί να ελέγξει ότι εργάζονται νομίμως εργαζόμενοι. Ναι, ας είναι οικονομικός μετανάστης. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν είναι με λαμψός ή τι και να είναι. Αρκεί να είναι νόμιμα εργαζόμενος. Να είναι, αυτό έχει σημασία. Για να το επεκτείνουμε λίγο το θέμα, με αδειοδοτήσεις. Δηλαδή γίνεται ένα μεγάλο έργο στο Α, Β, Γ σημείο. Πρέπει η ίδια η πολιτεία με τα κλιμάκια της εκεί να προείσταται. Είμαστε αυτοδιοικητικός οργανισμός υποστελεχωμένος με 4 και με 5 άτομα κάθε υπηρεσία. Όμως, ο ελεκτικός μηχανισμός θα γίνει και φτάνουμε πολλές φορές. Πράγμα, η καταγγελία δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο ένας επαγγελματίας να στραφεί επώνυμα και να πει στο τάδε σημείο γίνεται αυτό. Πρέπει να διαπιστωθεί πρώτον το γεγονός ότι όντως συμβαίνει έτσι, πάλι, να καταγραφεί, να πέσει το πρόστιμο όποτε θα πέσει και αν και εφόσον. Βέβαια, πάλι τα σωματεία και των ηλεκτρολόγων και των υδραυλικών έχουν δώσει μια σαφή οδηγία προς τα μέλη ότι να προχωράτε όπου αντιλαμβάνεστε παράνομες εργασίες και εμείς σαν ελεγκτικός μηχανισμός θα πάμε και θα επιβάλλουμε τα νόμιμα. Αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει προχωρού πριν ακόμα έρθει η κρίση που λέμε, αλλά πολλές φορές το έλεγαμε από το σωματείο και πόσες φορές το συζητούσαμε εμείς εδώ στην εκπομπή και μέσα από ρεπορτάζ παλιότερα που τηλεόραση Ωμέγα να παραπονείται σωματεία, οι κομμωτές, ο ένας, ο άλλος, γιατί και ο καθένας κάνει ένα επάγγελμα απ' έξω από το χώρο του που δεν φαίνεται και σε ένα σπίτι μέσα. Πολλές φορές γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Απλά τώρα με την κρίση φαίνεται ότι επειδή λιγότερο και οι δουλειές, διωγγώνεται. Κακά τα ψέματα. Εσείς είστε και νομικός, βέβαια, τα ξέρετε καλύτερα. Για σκεφτείτε τώρα, βέβαια, που υπάρχει ανεργία και στο επάγγελμα το δικό σας, κακά τα ψέματα. Σε όλα τα εξαιρέματα δεν πάει και στη δικαιοσύνη. Δεν καταγγέλνει, δεν κάνει. Αλλά παρόλο αυτό που αντιμετωπίζει την ενεργία, υπήρχαν και δικηγόροι αγράμματοι, να το πω έτσι απλά, που θα έκαναν τους δικηγόρους παράνομα. Τολμά να μπει κανένα στο χώρο. Είναι πιο οργανωμένος ο δικηγορικός σύλλογος. Όπως θα μου πείτε, βρέθηκαν γιατροί μαϊμούδες που υπηρετούσαν και σε νοσοκομεία. Να μην πάω στον άλλο κλάδο που είναι οργανωμένος ο ιατρικός σύλλογος. Βρέθηκαν και αυτά τα φαινόμενα που είναι και η επιστήμη που έχει να κάνει με την υγεία. Παντού υπησέρχεται η παρανομία. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι πόσο υπάρχει η ανοχή. Κάποια στιγμή, καλός ή κακός, πρέπει να σταματήσουν, κύριε Φλεβάρη. Πρέπει εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας. Με ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουμε. Με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ήδη καθημερινά υπάρχουν και ανακοινώσεις προς τον τύπο όπου επιβάλλονται και πρόστιμα και αφαιρέσεις αδειών και γενικά προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός ευρύτερος της πολιτείας με τις υπηρεσίες τις δικές μας, προχωράμε. Και αυτό κάνουμε. Και βέβαια, πέραν αυτού, μέσα από την κρίση, ίσως δοθεί μια ευκαιρία να μπουν τα πράγματα σε μια άλλη βάση και μια άλλη λογική. Πιο οργανωμένη, πιο συντονισμένη, πιο συγκροτημένη. Νομίζω ότι αυτό περιμένει ο κόσμος που μας παρακολουθεί, κύριε Φλεβάρη, γιατί κατά ψέματα και η προβολή της περιφέρειας όσο ήταν υποψήφια, τα δύο κάπα από την Κία μέχρι το Καστελόριζο, μιλούσε για ισότητες, μιλούσε για ανάπτυξη, μιλούσε για τα πάντα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το νιώθει αυτό ο νησιώτης πλέον. Να μην είναι διαφημιστική προβολή και να είναι η ουσία του πράγματος. Γιατί ακόμη και ο τρόπος που πρέπει να πάρουν κάποια χρήματα παραπάνω, κάποιοι γιατροί να υπηρετήσουν τα νησιά, που ψάχνουν να βρούμε νόμους πώς θα στηριχθεί το θέμα, γιατί έρχεται το κράτος, δεν μου δείχνει την παροχή, σου λέει και απέναντι και σου λέει πώς θα δώσει τα λεφτά. Δηλαδή, τι θα κάνει τα δικά σου τα λεφτά, δηλαδή. Είναι ένα πράγμα μυστήριο. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να βρούμε και για τον εκπαιδευτικό. Και για όλα παραπάνω. Τα προβλήματα των νησιών. Ακριβώς τα απλά τη καθημερινότητα που τάχει στην υπόλοιπη χώρα. Θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι όλες αυτές τις μέρες, μέχρι και σήμερα, με πρώτο τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, προσπαθήσαμε να πατήσουμε όσο περισσότερα νησιά μπορούμε, να δούμε από κοντά τα προβλήματα. Παράδειγμα, την Τετάρτη στο Ηλέρο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε ένα άτυπο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα της παράνομης μετανάστευσης. Σήμερα ο Περιφερειάρχης βρίσκεται στην Ηρακλιά. Την Παρασκευή φεύγουμε, το Περιφερειακό Συμβούλιο θα γίνει στη Σύφνο. Θα γίνει, όμως θα υπάρχει πρόβλημα με το ακτοπλοϊκό, που μας έλεγε ο Πρόεδρος. Θα γίνει. Μπορέσει αυτή την εβδομάδα, θα γίνει σε απότερο χρονικό σημείο. Είναι θέμα με άνθρωπο. Τρεις μέρες θέσεις να μεταφερθεί σε ένα νησάκι, το καταλαβαίνω. Αυτά είναι τα προβλήματα που λέμε. Ναι. Προσπαθούμε για με, το σχεδιασμό αυτό και όχι μόνο μια τυπική παρουσία, να δει συγκεκριμένα θέματα και να προσπαθήσει να τα επιλύσει. Όπως ο μεγάλος στόχος με τα υδατοδρόμια. Που προσπαθούμε πραγματικά μέσω από αυτής
της φωτεινής διεξόδου να σπάσουμε την απομόνωση των νησιών. Το θέμα με τους 60 γιατρούς που πληρώνει η περιφέρεια για να μπορέσουν να πάνε στα νησιά. Ναι, δίνει μέσα τον από, πόνος από να ικανοποιηθούν οικονομικά κάτι παραπάνω να μπορέσει τουλάχιστον έστω και αν προσπαθεί έχουν με αυτόν τον τρόπο να κάνει πράγματα που δεν τα έκανε το κεντρικό κράτος, η γενική κυβέρνηση, αλλά μέσω της αυτοδιοίκησης μπορούμε σκοπό να βοηθήσουμε. Να κάνει, και δεν έχει σκοπό να τα κάνει, κύριε Σλαβάρη. Χρεοκοπημένη ναι, οικονομία. Ναι, γιατί βρήκαμε τώρα τη χρεοκοπία. Και αν ήταν καλά τα πράγματα, θα το έκανε. Το είδαμε και άλλες μέρες, εν πάση περιπτώσει. Πολλά θέματα. Μας παρακολουθεί ο κόσμος και γνωρίζει αυτά που λέμε ότι είναι πραγματικότητα. Και βέβαια τα θέματα, η ατζέντα είναι γεμάτη. Εμείς τι κάναμε, πήραμε τα πιο μεγάλα, τα πιο καυτά προβλήματα και προσπαθούμε να τα επιλύσουμε. Μα έτσι πρέπει, κύριε Φλεβάρη, κακά τα ψέματα και με τους Ρωμά, τις εγκαταστάσεις τους, τους καταβλισμούς και όλα αυτά πρέπει να λυθούν. Μεγάλα θέματα. Είναι πολλά... μεγάλα θέματα, αλλά πρέπει να λυθούν. Αν δεν λυθούν τώρα στην αρχή, μετά στο τέλος δεν θα περιμένουμε γιατί θα λήξει πενταετία και θα λέμε. Θα μετράμε πάλι τι κάναμε και τι δεν κάναμε. Και βέβαια τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το ΕΣΠΑ και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση γενικά είναι διαρθρωμένη σε αιρεσιμότητες, δηλαδή εκ των προτέρων προϋποθέσεις. Που κάθε μία να μην τηρηθεί, υπάρχει σε αιρεσιμότητα ολόκληρο το πρόγραμμα. Γι' αυτό λοιπόν. Βήμα-βήμα θα λυθούν τα προβλήματα αυτά. Ναι, το έβαλαν και αυτό έστω να και με συγκρουσιακή διαδρομή. Δεν θα υλοποιήσει και χάνει όλα τα αυτού. Ναι. Μέσα από διαβούλευση, μέσα από την σωστή λύση που πρέπει να βρεθεί, όλα τα μεγάλα προβλήματα των νησιών πρέπει να βρουν το δρόμο τους. Μάλιστα. Και βέβαια πάντα ζητάμε, με αυτό θέλω τουλάχιστον να υπογραμμίσω και να τονίσω, υποδομές στα νησιά μας. Λιμάνια, αεροδρόμια, εθνικούς πόρους, μας ακούν, μας ευρωπαϊκά προγράμματα, πάντα κουράγιο, τα ζητάμε. Παίρνουν κουράγιο, γιατί είδαν καλοσύνη 2-3 μέρες. Αν γίνει πάλι κακοκαιρία, πάλι θα μείνουν μόνοι τους και εμείς θα τα λέμε από εδώ και θα μας παρακολουθούν. Θέλω να σε ευχαριστήσω, κύριε Φλεβάρη, που ήσασταν σήμερα κοντά μας, που συζητήσαμε αυτά, που τα ενδιαφέροντα θέματα, πιστεύω, και ενημερώθηκαν και οι τηλεθεατές μας σε όλα τα νησιά, στο Νότιο Αιγαίο, αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο. Να σας ευχαριστήσω και εσάς. Σε όλα τα νησιά, λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Και να ευχαριστήσω και εσάς αγαπητοί τηλεθεατές που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Μην ξεχνάτε το ραντεβού μας στο Δελτίο Ειδήσεων της Τηλεόρασης ΩΜΕΓΑ κάθε βράδυ στις 8.30 και επίσης τις πρώτες έκδοσης του ραντεβού που ισχύει για αύριο το απόγευμα στις 4.30. Καλό σας βράδυ.